Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Καράογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Καράογλου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μπελιγκόνη. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε εσάς, στους συνεργάτες, σε όλους τους φίλους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Κύριε Καράογλου, να ξεκινήσουμε με τα εργασιακά. Η κάθε πλευρά λέει τα δικά της επιχειρήματα, όμως υπάρχει κάτι το οποίο αλλάζει άρδιν αυτά τα οποία ίσχυαν μέχρι τότε. Πως όλα όσα είναι να έρθουν θα είναι μια συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό θα το δούμε, μέσω ατομικής σύμβασης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Και επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε πολύ καλά αυτό που λέμε πιάτσα ή πραγματική οικονομία, όπως θέλετε πείτε το, σε συνθήκες ανεργίας 17% που μπορεί να πάνε 20% και 25% όταν θα τελειώσουν τα προγράμματα αναστολών συμβάσεων, υπάρχει κάποιος εργαζόμενος ο οποίος διαπραγματευόμενος ατομικά με τον εργοδότη του να μπορεί να διαπραγματευτεί επίσης ώρες? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σήμερα για πρώτη φορά επισήμως παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για το οποίο εδώ και 15-20 μέρες ακούμε τα χίλια δυο χωρίς να το είχαμε δει. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία λεγόντουσαν, τα οποία πολλές φορές δημιουργούσαν και κινητοποίησεις χωρίς κανένα λόγο, χωρίς να ξέρει κανείς το νομοσχέδιο, αποδείχθηκε ότι απλά ήταν φαντασιώσεις της αριστεράς η οποία ψάχνει να βρει κάποια ζητήματα για να δημιουργήσει αντιπολιτευτικό ντόρο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Το νομοσχέδιο, το παρόν νομοσχέδιο για τα εργασιακά και τα εργατικά δικαιώματα, ναι, είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται να εξυγχρονίσει την εργατική νομοθεσία, που θυμίζω έχει περίπου 40 χρόνια. Από το 1262 του 1982 δεν έχουν γίνει σημαντικές θεσμικές αλλαγές και έχουμε καινούργια δεδομένα. Τα πάντα έχουν αλλάξει εδώ και στα 40 χρόνια αυτά. Έχουμε το διαδίκτυο, έχουμε την τηλεργασία, έχουμε τις συνεργατικές πλατφόρμες, έχουμε τη βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, χίλια δύο ζητήματα τα οποία δεν ρυθμιζόντουσαν από το εργατικό δίκαιο. Άρα λοιπόν όλα αυτά πολύ σωστά έρχεται το νομοσχέδιο και τα καλύπτει. Μισό λεπτό. Το θέμα όμως είναι πώς αλλάζει κάποιος τις νέες πραγματικότητες. Θέλω να πω, προχθές, ας πούμε, στην Ισπανία ενέκριναν νόμο που λένε ότι για τις διαδικτυακές πλατφόρμες delivery αναγκάζουν τις εταιρείες που έχουν τις πλατφόρμες να αναγνωρίσουν ότι οι delivery-άδες έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας. Υπάρχουν αυτές οι αλλαγές και οι αλλαγές που αυξάνουν τις απλήρωτες υπερορίες. Ωραία. Κοιτάξτε, δεν έχουν χρώμα οι αλλαγές, θέλω να πω. Δεν είναι αλλαγές γενικώς και ορίστως. Το νομοσχέδιο μπήκε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Ναι. Θα κρατήσει αρκετές μέρες. Mm-hmm. Θα έρθει μέσα στον Ιούνιο για να συζητηθεί στις επιτροπές και συνέχεια στην Ολομέλεια της Βουλής. Άρα λοιπόν, ζητήματα τα οποία κάποιοι θεωρούν συνδικάτα, φορείς, ότι δεν τους καλύπτουν, ότι θέλουν κάποιες τροποποιήσεις, είναι αναφέρει το δικαίωμά τους να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Mm. Ο υπουργός, ειδικά ο συγκεκριμένος υπουργός, ο Στέσου Χατζηδάκης, έχει αποδείξει ότι έχει ανοιχτά αυτιά και μάτια, ακούει, βλέπει, διαβουλεύεται. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τώρα συνεργάσιμος και μετριοπαθής. Θα κάνει τυχόν αλλαγές οι οποίες θα είναι λογικές. Από εκεί πέρα έχει 10 συγκεκριμένες αλλαγές, μεγάλες αλλαγές, που κατά την άποψή μου είναι προτερήματα του εργασιακού νομοσχεδίου και δίνουν δύναμη στους εργαζόμενους, προστατεύουν τους εργαζόμενους, ενισχύουν τα δικαιώματά τους. Ενδεικτικά να αναφέρω, εισάγεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τον έλεγχο και την πάταξη της μαύρης υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Για πρώτη φορά πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο θα ξέρει ο καθένας πόσο ακριβώς δουλεύει και δεν θα μπορεί να τον κλέβει κανείς ούτε ένα λεπτό από την ώρα που μπαίνει μέχρι την ώρα που φεύγει. Αυτό θα το δηλώνει ο εργαζόμενος στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Το αντεπιχείρημα σε αυτό είναι αλίμονό του αν δηλώσει κάτι διαφορετικό από αυτό που θα δηλώνει το λογιστήριο της εταιρείας του. Αυτό θα ισοδυναμεί με καταγγελία επί της ουσίας του εργοδότη του. Γιατί αυτό είναι προστασία? Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα αλλαγές του εργασιακού νομοσχεδίου είναι ότι προστατεύει ακόμη περισσότερο, έχει ένα ευρύ πλέγμα προστασίας, συμπληρωματικό πλέγμα προστασίας από τις αποδείσεις τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει αναλυτική αναφορά άρθρων για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εκτός αυτού, αναβαθμίζει την επιθεώρηση εργασίας και την κάνει ανεξάρτητη αρχή στα πρότυπα της ΑΔΕ. Άρα λοιπόν σταματάει να είναι υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους. Γίνεται η επιθεώρηση εργασίας μια ανεξάρτητη αρχή, όπου ξέρουμε όλοι μας ότι με διαδικασίες αυξημένης πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο τοποθετείται ο διοικητής, ο οποίος έχει θητεία και κρίνεται καθημερινά από τα αποτελέσματα της θητείας του αυτά. Άρα λοιπόν θα λειτουργεί με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Άρα ήταν λάθος η προηγούμενη απόφαση Βρούτση για συγχώνευση του ΣΕΠΕ και υποβάθμισή του οργανωτικά, διοικητικά μάλλον και οργανωτικά.
Μπορεί στη συγκεκριμένη φάση που ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Βρούτης έκανε εκείνη την αλλαγή να εξυπηρετούσε τις ανάγκες. Ναι. Τώρα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα ναι. και στην ουσία καταξιώνουμε ακόμη περισσότερο την επιθεώρηση εργασίας με την ανάδειξη της ως ανεξάρτητη αρχή, έτσι ώστε να σταματήσει να υπάρχει το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης πάνω σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα λειτουργεί με κανόνες και πρότυπα τύπου ΑΔΕ, για παράδειγμα, που νομίζω κανείς δεν αμφισβητεί την αξιοπιστία της και την εγκυρότητά της. Θεσπίζει κανόνα για την τηλεργασία. Για το, κατοχυρώνει, είναι η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατοχυρώνει το δικαίωμα αποσύνδεσης. Μια σειρά δηλαδή μέτρων τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και επίσης γι' αυτό που έγινε ο μεγάλος ντόρος, ότι δηλαδή καταργείται το 8ωρο και η πενθήμερη εργασία κτλ., κάθε άλλο παρά ισχύει. Κατοχυρώνεται για μια ακόμη φορά νομοθετικά 8ωρο, 40 ώρες την εβδομάδα, πενθήμερο, και βεβαίως δίνεται η διακριτική ευκαιρία στον εργαζόμενο, εάν θέλει. Είτε μέσα από συλλογική σύμβαση εργασίας με το συνδικάτο, είτε αν δεν υπάρχει συνδικάτο μόνος του, είτε αν διαφωνεί με το συνδικάτο που μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη μόνος του. Mm-hmm. Είναι δικαίωμά του. Για ποιο λόγο να υποχρεώνουμε έναν εργαζόμενο, αν έχει μια διαφορετική άποψη από το συνδικάτο του, να κάνει μια ατομική σύμβαση και να ζητήσει να δουλεύει 2 ώρες παραπάνω υπερορία για να το πάρει σε μια εβδομάδα παραπάνω άδεια? Δεν είναι δικαίωμά του αυτό? Αν με αυτό φαντάζομαι οδηγήσει μετά τους συναδέλφους τους στο να πιθαναγκαστούν να κάνουν το ίδιο, δεν ξέρω αν είναι δικαίωμά του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έτσι όπως είναι η αγορά, η απάντηση του κάθε εργοδότη θα είναι αυτό είναι, και αν δεν σ' αρέσει απ' έξω υπάρχει μια ουρά ανθρώπων με τα βιογραφικά αναχείρας. Τα ξέρετε ναι. αυτά, στην αγορά κινείστε. Το ξέρω. Και υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος αυτός. Yeah. Γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της επιθεώρησης εργασίας με τη δημιουργία της ως ανεξάρτητης αρχής yeah. για να πατάσει αυτού του είδους συμπεριφορές. Και παράλληλα επεκτείνεται το πλέγμα προστασίας κατά των απολύσεων mm-hmm. έτσι ώστε να μην γίνονται οι αυθαίρετες αυτές απολύσεις. Εν πάση περιπτώσει, οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι. Απ' τη μια προσπαθεί να συνδυάσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, έτσι mm-hmm. που είναι πολύ σημαντικός στόχος, mm-hmm. και απ' την άλλη να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή. Εδώ είμαστε, θα γίνει αναλυτική συζήτηση, θα έχουμε πολλές μέρες. Απλώς εγώ ζητώ από τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία έχουν δογματισμό στο συγκεκριμένο ζήτημα, να βγάλουν λίγο τις παροπίδες, να κοιτάξουν διάπλατα, να δουν ότι οι εποχές έχουν αλλάξει, έχουν περάσει 40 χρόνια από το 1962, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και εισάγονται μια σειρά πολύ θετικές και πρωτοποριακές ρυθμίσεις, mm-hmm. οι οποίες νομίζω ότι πρέπει να έχουν τη διακομματική στήριξη στο Κοινοβούλιο. Όλα τα άλλα ζητήματα που κατά την άποψή τους υπάρχουν ζητήματα που θέλουν συζητήσεις, που θέλουν τροπολογίες, που θέλουν τέλος πάντων μια διαφορετική διατύπωση, εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε. Δεν είμαστε δογματικοί, έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά και ακούμε όλες τις προτάσεις. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, κύριε Μελίκο. Καλό βράδυ, να είστε καλά.